να κάνει τότε αυτό που να ρωτήσει το Γιάννη. Αλλά θεωρούσε ότι από τότε που διάβασε το σενάριο, γιατί και εγώ λοιπόν από ό,τι έκλεψα και διάβασα τα πρώτα σενάρια, φαινόταν ότι θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και κάτι που θα πάει καλά. Mm-hmm. Έχει καλό cast, εντάξει, ο σεναριογράφος είναι πολύ πετυχημένος. Και λέγαμε ότι μάλλον θα πάει πολύ καλά. Τώρα το 65, εντάξει, θα είναι κάτι λίγο παράξενο. Αλλά είναι η εποχή ότι ζητάει η ελληνική μυθοπλασία. Εσύ έχεις δηλώσει. Κάτσε να πω κάτι για το Παρτάλι. Γιατί ναι. Είχα πει κάτι εγώ εδώ και θέλω να τα λέω. Το έχω δει. Ναι. Τι έχεις πει. Ναι, το έχω δει και με πείραξε που απάντησε ο Γιάννης έτσι όπως απάντησε. Και να σου πω γιατί με πείραξε. Γιατί βγήκα και είπα, ρε παιδί μου, ότι υποκλίνομαι σε μια σειρά που κάνει 60-65%, που σημαίνει ότι ο κόσμος την αγαπάει πάρα πολύ και είναι καλή. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είπα ποτέ, δεν αμφισβήτησα ποτέ ούτε. Και είπα ότι εγώ. Την είδα μια φορά και δεν την κατάλαβα. Δεν κατάλαβα το χιούμορ. Δεν είπες αυτό. Τι είπα. Είπες ότι για μένα είναι απαράδεκτο. Ναι, δεν μ' άρεσε εμένα. Ναι, ίσως ήταν η φράση. Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει το. Πει. Ναι, πες. Βάσω, θα σου πω κάτι. Είναι μια από τις πετυχημένες σειρές το παραπέντε που έκανε ο Καπουτζίδης. Ναι, βέβαια. Εγώ το έχω πει στον Γιώργο ότι εγώ όμως δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι εγώ. Και εγώ μπορώ να ψηφίσω και ένα κόμμα που παίρνει 0,3%. Που σημαίνει ότι τα άλλα είναι καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι. Είπα όμως ξεκάθαρα ότι προφανώς επειδή το βλέπει ο κόσμος και είναι αυτό και το λένε όλοι, ότι είναι πολύ πετυχημένο. Ναι. Και δεν είναι ότι τα έβαλα. Το ξέρει ο Γιάννης ότι τα ανακαπά, τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν ηθοποιό. Έχω πει ότι από τη νέα γενιά δεν είναι ότι είναι ζεμπρεμιά κτλ. Είναι πολύ καλός ηθοποιός ο Γιάννης. Και στο είπα και πριν, δεν το θεωρώ τυχερό, το θεωρώ ικανό. Όπως και εσύ είσαι ικανή που έχεις κάνει επιτυχίες. Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε και να πούμε την άποψή σου. Όχι, φυσικά και μπορείς να πεις την άποψή σου. Ίσως είναι και δεν αμφισβήτησα ούτε την επιτυχία ούτε ότι είναι καλή σειρά, έτσι. Ναι, ίσως ήταν ο τρόπος. Ίσως ήσουν πολύ φορτισμένος. Δηλαδή, μπορεί, γιατί εντάξει, συζητούσατε μπορεί. Κάτι άλλο για το Your Face, νομίζω. Μπορεί, γιατί μπορεί. Εγώ είχα δει την εκπομπή live. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, ο καθένας είναι ένας άνθρωπος που είτε είναι στο Μέγα κάτι, γιατί είπαν ότι είναι στο Μέγα. Είτε είναι στο Μέγα του Αντένα, έχω πει καλά λόγια και για πράγματα του Μέγα του Αντένα λίμωνο. Δηλαδή, δεν είμαστε αντίπαλα κανάλια. Είμαστε ένα κουμπάκι δίπλα στο τηλεκοντρόλ του κόσμου. Ο κόσμος μας βλέπει ένα πράγμα. Δεν καταλαβαίνει Αντένα, Μέγα, Αλφα. Απλά νομίζω ότι μερικά πράγματα ίσως να μην είναι. Για την τηλεόραση, να μην τα λέμε όλα στην τηλεόραση. Εντάξει, okay, μπορεί να είναι όχι, και. Όχι να μην πούμε την γνώμη μας, ναι. Και εμένα μπορεί κάτι να μην μου αρέσει και να σίγουρα. Αλλά είναι μια λεπτή ισορροπία ότι ο τρόπος που θα το πεις. Ναι. Αλλά αυτό καλύτερα να το συζητήσεις με τον Γιάννη. Ωραία, θα το συζητήσω με τον Γιάννη, ρε παιδί μου, όταν ξανακάνουμε σε άλλους. Κάναμε και φέτος και θα ξανακάνουμε και του χρόνου, πιστεύω. Νομίζω δεν έχει θέμα ούτε εκείνος ούτε εγώ. Όχι, δεν έχει τέτοια θέματα. Έχω να λύσω άλλα τώρα με το ωραίο μου.